ερχόμαστε στο επόμενο μέρος της σημερινής εκπομπής, σε ένα κομμάτι που τον τελευταίο καιρό απασχολεί ιδιαίτερα τους τηλεθεατές και είναι η αγορά ακινήτων. Μια αγορά νεκρή επί πολλά χρόνια που έχει αρχίσει δειλά-δειλά να δείχνει σαφή σημεία ανάκαμψης. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα νέο άνθρωπο, τον Γιάννη Πεσιρίδη, ο οποίος είναι μεσίτης ακινήτων και γνωρίζει πολύ καλά την σχετική αγορά. Κύριε Πεσιρίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κύριε Πεπερίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμένα δεν μου έτυχε να πουλήσω ποτέ κανένα ακίνητο. Και ως αγοραστής το μετάνιωσα που αγόρασα. Αλλά η απορία μου είναι άλλη. Μάλιστα. Πάντοτε προσπάθησα να έρθω στην θέση των ανθρώπων που πολλούν ή αγοράζουν ακίνητα και σκέφτομαι γιατί κάποιος, ο πολίτης εν προκειμένου, να καταφύγει σε έναν επαγγελματία να έρθει να βρει εσάς ή έναν άλλο μεσίτη και να μην επιχειρήσει να τον πουλήσει μόνος σου και να γλιτώσει και μεσιτίες και αναμίξεις. Και όλα, βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ένας επαγγελματίας σύμβουλος ακινήτων μπορεί να φέρει εις πέρας την πώληση ενός ακινήτου πολύ πιο γρήγορα από ότι ένας ιδιώτης, διότι έχει όλα τα εργαλεία για να προωθήσει το ακίνητο, όλες τις τεχνικές και όλες τις γνώσεις για να μπορέσει το ακίνητο αυτό να φύγει και σε σωστή τιμή και σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά και με τον πιο σωστό τρόπο που υπάρχει τη σημερινή εποχή. Οι οποίοι φυσικά αυτοί οι τρόποι, ανάλογα με το κάθε ακίνητο, είτε είναι μικρό, είτε είναι δηλαδή μια γκαρσονιέρα, είτε ένα διαμέρισμα μεγάλο, είτε μια βίλα, θέλει και το σωστό τρόπο πρόθεση, το σωστό πλάνο που λέμε. Είναι αυτοί οι τρόποι δηλαδή, γιατί αν εγώ έχω ένα διαμέρισμα που θέλω να το πουλήσω, γιατί έχω δικούς μου λόγους και χρειάζομαι ρευστότητα, προφανώς δεν το έχω ξανακάνει, δεν πουλάω κάθε μέρα σπίτι και επομένως δεν ξέρω και πώς πρέπει να το προωθήσω αυτό το προσπόληση αγαθό που διαθέτει. Κοιτάξτε. Εμείς σαν εταιρεία διαθέτουμε γύρω στους 15 με 16 τρόπους προώθησης ακινήτων, οι οποίοι είναι αρκετοί για την σημερινή εποχή. Είναι τρόποι οι οποίοι είναι άκρως επαγγελματικοί και ένας ιδιοκτήτης όταν βλέπει έστω και τους μισούς από αυτούς τους τρόπους, θέλει κατευθείαν να έρθει σε εμάς και να πει: Παιδιά, ορίστε. Γιατί πάρτε να προωθήσετε. Εγώ φαντάζομαι το Facebook, παραδείγματος χάρη. Τα social media είναι ένας από τους τρόπους προώθησης. Από τους 16. Βεβαίως. Υπάρχουν τα ιντερνετικά sites σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι υποψήφοι αγοραστές ή και νοικιαστές καταφεύγουν εκεί για να βρουν κάποιο ακίνητο. Υπάρχουν μετά οι αφισοκολλήσεις, ο οποίος τρόπος είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός τα τελευταία 5-6 χρόνια, ειδικά από την αρχή. Είναι επαρχιωμένος, χαραγυρίζουμε στις αφισοκολλήσεις. Βεβαίως. Είναι τρόπος του 19ου αιώνα. Βεβαίως, γιατί υπάρχουν αγοραστές οι οποίοι είναι ηλικίας από 40-45 και πάνω, οι οποίοι δεν θέλουν να ψάξουν μέσω ίντερνετ απαραίτητα και βγαίνουν βόλτα και με τα πόδια στην αγορά. Ότι οι άνω των 45 είναι ηλικιωμένοι και δεν ξέρουν όχι, να όχι, πούμε. Όχι, προσέξτε καλά, απλά, γιατί πλησιάζω πολύ. Όχι, προς Θεού. Απλά είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βγουν με τα πόδια στην αγορά και να ψάξουν μόνο σε ακίνητο, να ρωτήσουν τη γειτονιά, να δουν τι υπάρχει στις κολόνες, να ρωτήσουν τις τοπικές αγορές, τους φούρναρες, τους μανάδες, τα πάντα. Και ποια είναι τα κριτήρια για μία άμεση και γρήγορη πώληση ενός ακινήτου? Αυτό καταρχάς ξεκινάει από την τιμή. Ένα ακίνητο για να μπορέσει να φύγει άμεσα πρέπει να βρίσκεται πρώτα σε σωστή τιμή, δεύτερον η κατάσταση του ακινήτου να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται, ούτως ώστε να ταιριάζει και να συγκλίνει με την τιμή, για να μπορέσει έτσι και ο αγοραστής να πει ότι αυτό το ακίνητο έχει μια τιμή α, η κατάστασή του είναι β, οπότε το αγοράζω και βλέπω τι χρειάζεται μετά. Αν λοιπόν κάποιος ιδιοκτήτης δώσει ένα ακίνητο προς πώληση και είναι υπερτιμημένο, το ακίνητο αυτό ενδεχομένως να καθίσει στο χαρτοφυλάκιο έως και 2 χρόνια. Άρα δεν κερδίζω αν αυξήσω λίγο την τιμή προληπτικά του ακινήτου μου για να πάρω κάτι περισσότερο. Υπάρχει κίνδυνος να χάσω και αυτό που δικαιούμαι να πάρω. Βεβαίως, γιατί όπως λέμε στη δική μας γλώσσα, το ακίνητο καίγεται. Μάλιστα. Και ένα άλλο κρίσιμο θέμα είναι ο τρόπος πληρωμής, γιατί έχω την, χωρίς να είμαι ειδικός και να είχα ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο, έχω την εντύπωση ότι η υπερκινητικότητα στην αγορά ακινήτων τις παλιές καλές μέρες εν μέρει οφειλόταν και στην ευκολία χρηματοδότησης που παρήχαν οι τράπεζες στην αγορά ακινήτων. Και ότι μια χώρα με περιορισμένες παραγωγικές δυνάμεις, όπως δυστυχώς κατάντησε η δική μας, δεν μπορεί να έχει τόσες χιλιάδες ανθρώπων με αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ στα χέρια ο καθένας ώστε να αναζητούν ακίνητα. Άρα, προφανώς, αν το βλέπαμε τότε λογικά, ίσως καταλαβαίναμε ότι είχε φουσκώσει το πράγμα πριν από χρόνια. Τώρα, από όλους αυτούς τους τρόπους χρηματοδότησης, τι έχει μείνει για τους έρμους, τους υποψήφιους αγοραστές ή πολίτες? Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι καταφεύγουν και πάλι στις τράπεζες για να ζητήσουν κάποιο δίνουν μικρό δάνειο. Δίνουν σήμερα οι τράπεζες δάνεια για αγορά ακινήτου? Βεβαίως. Υπάρχουν συνήθως τα ποσά που θα
δανειοδοτήσουν είναι από 20 έως και 40.000 ευρώ. Όχι ολόκληρη την αμοιβή. Όχι ολόκληρη την αμοιβή, βεβαίως, γιατί πρέπει να γνωρίζουν και οι άνθρωποι, οι τράπεζες, ο καταναλωτής τι εισόδημα έχει, από πού, τι άλλους πόρους καταλαβαίνει. Γιατί πώς μπορεί να δώσει για ένα σπίτι των 80.000 ένα ολόκληρο δάνειο. Είναι λίγο δύσκολο. Φυσικά ένας άλλος τρόπος μετά χρηματοδότηση είναι το λεγόμενο σεντούκι από παλιά που είχαν κάποιοι. Νόμιζα ότι είναι κάτι πολύ σύγχρονο και ξενικό που δεν το ξέρω και προσπαθώ να επιστρατεύσω τα αγγλικά μου και μετά κατάλαβα ότι εννοείται τον μπαούλο. Τον μπαούλο. Από παλιά, τον μπαούλο της γιαγιάς, το οποίο μέσα κάποιοι άνθρωποι, φυσικά και λόγω το πιο πριν από το Counter Control, κάποιοι άνθρωποι βγάζαν τα χρήματά τους, τα είχαν έξω και για μια τέτοια κίνηση τώρα. Τα βγάζουν και λένε: Παιδιά, έχω 30, 40, 20. Πάμε να αγοράσω ένα κινητό. Και αν όπως εγώ έχεις τον μπαούλο της γιαγιάς και το κρατάς ως πολύτιμο οικογενειακό κοιμήλιο, γιατί μας θυμίζει τη γιαγιά, αλλά λεφτά μέσα δεν έχει, τι κάνεις. Τι κάνεις. Σε εκείνη την περίπτωση, περνάμε, όπως είπαμε, στη δανειοδότηση και φυσικά σε κάποια χρήματα που έχουν αποταμιευμένα. Αυτό που άκουγα ως παιδί και δεν το ξανάκουσα στα καλά χρόνια, όταν άρχισαν οι τράπεζες να δίνουν αφιδώς χρήματα, τα γραμμάτια, οι επιταγές, τι έχουν γίνει όλα αυτά, είναι τρόποι που έχουν ξεχαστεί πλέον. Τη σήμερα ημέρα, ναι, λίγο αρχίζει και φαίνεται τελευταία η μέθοδος του γραμματείου, δηλαδή κάποιος να δώσει μια προκαταβολή για ένα κίνητο των 30.000, 10.000 και να πληρώνει μετά κάθε μήνα από 500, 600, 400, ανάλογα τι μπορεί ο καθένας. Βέβαια, αυτό συναντούμε όχι πάρα πολύ συχνά, αλλά. Γιατί το αποφεύγουν οι αγοραστές ή οι πολίτες. Οι πολίτες. Μάλιστα. Οι πολίτες το αποφεύγουν. Θέλουν κατά κύριο λόγο να είναι τα λεφτά την ημέρα του συμβολέου cash. Είτε με επιταγή, είτε με απόφαση τράπεζας λογοδανισμού, είτε. Ας πούμε ότι βρέθηκαν τα χρήματα. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην αγορά ενός ακινήτου είναι η γραφειοκρατία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στη δικιά μας δουλειά, διότι έχουν χαλάσει πάρα πολλές δουλειές από την αγορά διαδικασία, βεβαίως. Για ποιο λόγο, σε τι σας ενοχλεί εσείς? Την διαμεσολάβηση στο οικονομικό μέρος κάνετε. Κάνουμε διαμεσολάβηση στο οικονομικό μέρος, αλλά κάνουμε και διαμεσολάβηση και στο γραφειοκρατικό μέρος, καθώς σαν εταιρεία εμείς αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας την υλοποίηση και τη συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών για να τα πάμε στο συμβολιογράφο, όπου περιλαμβάνει πιστοποιητικό. Ενεργειακής απόδοσης από τον μηχανικό, όπως και τη βεβαίωση του μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών. Αυτό είναι δουλειά του ιδιοκτήτη ή το κάνετε εσείς πλέον ως μεσίτες για να διευκολύνετε την πώληση? Αυτά είναι δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο ιδιοκτήτης απαραίτητα για την πώληση του ακινήτου. Απλά εμείς τον διευκολύνουμε σε συνεργασία με τα εκάστοτε επαγγέλματα να μας εκδώσουν λίγο πιο γρήγορα αυτά τα δικαιολογητικά. Όπως είπαμε νωρίτερα, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά έμφυα πρέπει να βγαίνουν από το λογιστή, η φορολογική ενημερότητα βγαίνει πάλι από το λογιστή, το φύλλο και διάγραμμα από το κτηματολόγιο και μια ακόμα σειρά από δικαιολογητικά προσωπικά για τον κάθε ιδιοκτήτη, ανάλογα με το εισόδημα, τα κληρονομικά και πάει λέγοντας. Ας υποθέσουμε ότι και τα λεφτά βρέθηκαν και διάθεση να καταπολεμηθεί η παραδοσιακή ελληνική γραφειοκρατία υπάρχει. Ακίνητα προς πώληση υπάρχουν? Δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα ημέρα ακίνητα. Εδώ και ένα εξάμηνο αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Για ποιο λόγο, μου κάνει εντύπωση. Δεν χρειάζονται χρήματα οι ιδιοκτήτες πλέον, δεν πουλούν την περιουσία τους οι Έλληνες? Χρειάζονται χρήματα οι ιδιοκτήτες. Απλά βγήκανε πολλά ακίνητα εν μέσω κρίσης. Πουλήθηκαν όλα αυτά, είτε σε επενδυτές είτε σε ιδιώτες. Και αυτή τη στιγμή καλούμαστε να ψάχνουμε ακίνητα συνεχώς και δεν βγαίνουν συχνά. Οπότε, αν κάποιος έχει ένα ακίνητο προς πώληση ή προς ενοικίαση αντίστοιχα, καλούμε, και ο άνθρωπος θέλει να το προωθήσει στην αγορά, καλούμε να συνεργαστεί με έναν επαγγελματία σύμβουλο ακινήτων για να παίρνει και αυτός ένα μερίδιο χρήματα. Και ας έρθουμε μετά την πώληση σε ένα άλλο κομμάτι της δουλειάς σας, που είναι η ενοικίαση των ακινήτων. Και να δούμε τα ίδια βασικά πράγματα που είδαμε και στην περίπτωση της πώλησης. Παραδείγματος χάρη. Η πώληση που αφορά μεγάλα οικονομικά ποσά, καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι δουλειά των επαγγελματιών και έχω ανάγκη να έρθω σε ένα μεσίτη για να το πουλήσω πιο γρήγορα. Η ενοικίαση όμως που μπορεί να γίνει και στο επίπεδο της γειτονιάς ακούγεται πιο εύκολο. Από στόμα σε στόμα. Έρχονται από στόμα σε στόμα και για την ενοικίαση στο μεσίτη. Γιατί ο μεσίτης έχει και εδώ τη γνώση και την εμπειρία να μπορέσει να προωθήσει το ακίνητο σωστά και σε άτομα τα οποία, αφού τα έχει αξιολογήσει, τους λεγόμενους αξιολογημένους πελάτες, μπορεί να. Με βάση ποια κριτήρια τους αξιολογείται, ως προς τι? Αυτό έχει να κάνει με τον κάθε έναν. Δηλαδή, εμείς κοιτούμε πάρα πολύ με το τι ασχολείται ο πελάτης. Ο νοικιαστής θέλει να έρθει για να νοικιάσει το ακίνητο. Κοιτούμε την. Μετά σε δεύτερη μοίρα, κοιτούμε κατά βάση που θέλει να πάει, που θέλει να μείνει. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, δεν βρίσκει ακίνητο σε μια περιοχή όπως τον Εύωσμο, για παράδειγμα, που έχουμε και γραφείο, ή στην Τούμπα κτλ. Και λέει ότι ψάχνω σε αυτές τις περιοχές, αλλά πηγαίνω και στις τριγύρω, γιατί δεν βρίσκω ακίνητο. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν ένα χρόνο, έξι μήνες ακίνητα. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για εντός της πόλης. Οπότε, έτσι εμείς μπορούμε άμεσα να προωθήσουμε αξιόλογους πελάτες
Η ίδια έλλειψη που υπάρχει για την πώληση ακινήτων υπάρχει και για την ενοικίαση. Είναι εξίσου δύσκολο να βρει ακίνητο. Βεβαίως. Ακόμα πιο δύσκολο. Άρα αυτό θεωρητικά είναι καλό για όποιους έχουν ακίνητο προς ενοικίαση. Αν έχω ένα διαμέρισμα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, πόσο εύκολα νοικιάζεται? Το αργότερο μέσα σε 2 ημέρες. Σοβαρά. Βεβαίως. Μου κάνει εντύπωση, δεν το φανταζόμουν. Υπάρχουν ακίνητα, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία νοικιάζονται μέσα και σε 2 ώρες. Υπάρχει δηλαδή, μεγαλύτερη γέννη, ζήτηση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Για κατά κύριο λόγο. Γιατί είναι από παλιά. Η παλιά συνοικία της Θεσσαλονίκης, η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι περισσότερο εργαζόμενη εκεί. Είναι η βιομηχανική περιοχή της Σύνδου δίπλα. Μάλιστα. Οπότε έτσι ο κόσμος καταφεύγει για το οικονομικό κομμάτι, για τη μετακίνηση, να έρχεται να μένει δυτικά παρά κέντρο και ανατολικά. Αλλά υπάρχει και πρόβλημα μεγάλο με τις κατοικίες στο κέντρο, που δεν υπάρχουν ακίνητα ούτε εκεί. Μάλιστα. Είδαμε τα δικαιολογητικά στην περίπτωση της πώλησης. Είναι ο βραχνάς που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Υποθέτω ότι και στην περίπτωση της ενοικίασης έχουμε αντίστοιχο θέμα. Ότι πάλι πρέπει να χρειαστούμε κάποια δικαιολογητικά, κάποια χαρτιά. Χρειαζόμαστε 2 μόλις δικαιολογητικά. Είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία. Mm. Χρειαζόμαστε μόνο ένα ενεργεία πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει διάρκεια για 10 χρόνια. Και το ηλεκτρολογικό σχέδιο για τις παλιές κατοικίες, το οποίο έχει διάρκεια 14 χρόνια. Και κατατίθεται στην ΔΔΕ, οπότε μετά μας περνάει βεβαίως κατευθείαν μέσα στη ΔΕΗ. Οπότε με αυτά τα 2 δικαιολογητικά και με το μισθωτήριο, όπου κάνει ο ιδιοκτήτης, μπορούμε να νοικιάσουμε το ακίνητό του άμεσα. Μία ειδική αγορά ακινήτων για την οποία ακούω πάρα πολλά, ιδιαίτερα όταν στην έναρξη και στη λήξη των πανεπιστημιακών περιόδων, είναι τα φοιτητικά ακίνητα, αυτά που θεωρούνται και μάλιστα μια πολύ καλή επένδυση. Το να έχει ακίνητα και να τα νοικιάζει σε φοιτητές στην Θεσσαλονίκη. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό βεβαίως. Έχουν μέχρι τώρα, εδώ και 3 χρόνια, έχουν έρθει μαζικά στη Θεσσαλονίκη άνθρωποι και επενδυτές, αλλά και Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα για το λόγο της επένδυσης. Δηλαδή, τα αναθέτουν σε εμάς, τους βρίσκουμε φοιτητές, μπαίνουν μέσα είτε για βραχυπρόθεσμα είτε για μακροπρόθεσμα. Και από εκεί και ύστερα εισπράττουν κάθε μήνα ένα εύλογο ποσό από τα ενοίκια. Σε τι κατάσταση πρέπει να είναι το διαμέρισμα ή η γκαρσονιέρα μου για να μπορώ να πιστεύω ότι γρήγορα θα μπορέσω να το νοικιάσω σε φοιτητές? Στην καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, πρέπει το ακίνητο να είναι αυτό που μας ζητάνε τη σήμερα ημέρα οι φοιτητές, είναι να είναι ανακαινισμένο και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εξοπλισμένο. Είναι από πιο απαιτητική από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενοικιαστές οι νέοι? Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί αν μπούμε στη θέση και των γονέων τους αλλά και των ιδίων των φοιτητών, μπορείτε να καταλάβετε ότι θέλουν ένα τεράστιο, ένα υπέρογκο ποσό για να κάνουν μια μετακόμιση είτε από τον τόπο καταγωγής τους εδώ, ειδικά αν είναι μακριά ή από νησιωτικές περιοχές, ή αν μπορούν να αγοράσουν από εδώ, από κάποιες μεγάλες αλυσίδες, ηλεκτρικά, έπιπλα, καταλαβαίνετε ότι θα τους φύγει μια ολόκληρη περιουσία. Οπότε επιθυμούν να τους βρούμε κάποιο ακίνητο επιπλωμένο, εξοπλισμένο με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές τις περισσότερες φορές και έτσι δίνουν κάποια χρήματα παραπάνω. Στην ενοικία, στα οποία όμως τα γλιτώνουν από την μετακόμιση. Ποιες είναι οι περιοχές, υποθέτω το κέντρο, αλλά εσείς θα μας πείτε αν υπάρχουν κι άλλες, που έχουν ζήτηση σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, στη φοιτητική αγορά? Τη σήμερα ημέρα, μετά το κέντρο, αρχίζει και έχει πάρα πολύ κίνηση η περιοχή της Τούμπας, άνω και κάτω Τούμπα, η περιοχή των Σικαιών, η περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης και σιγά σιγά βλέπουμε βήματα προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο μας κάνει εντύπωση. Είχε γίνει πέρσι και το βλέπουμε και φέτος ήδη από τώρα που έχουμε. Διαμερίσματα σε φοιτητές προς τα δυτικά. Βέβαια στα δυτικά. Αμπελόκηπους και Εύωσμα. Μήπως πρόκειται για φοιτητές στον ΤΕΗ που είναι χιλιάδες και θέλουν να είναι κοντά στα ΤΕΗ της Σύνδου? Όχι απαραίτητα. Οι φοιτητές στον ΤΕΗ της Σύνδου πλέον, επειδή βλέπουν ότι στο κέντρο δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν εύκολα κάποιο ακίνητο, έρχονται δυτικά και μετά από ένα χρόνο ή από 6 μήνες, αν βρουν κάτι καλύτερο, επιστρέφουν στο κέντρο. Αλλά κατά κύριο λόγο πλέον το κομμάτι, ο χάρτης έχει ανοίξει για τους φοιτητές. Δηλαδή πηγαίνουν παντού. Είπαμε για τα ανακαινισμένα, τα επιπλωμένα διαμερίσματα που καταλαβαίνω ότι οι φοιτητές θα θέλουν για να μην χρειαστεί να αγοράσουν ή να μεταφέρουν έπιπλα, αλλά κάποτε δεν συνηθιζόντουσαν ιδιαίτερα. Έχω την υποψία, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά βλέποντας τα χαρτάκια στους δρόμους ή τις κουβέντες με φίλους, ότι διευρύνεται, αυξάνεται ο αριθμός των σπιτιών που διατίθενται πλέον επιπλωμένα. Είναι έτσι? Βεβαίως. Διότι όλοι οι ιδιοκτήτες έχουν πάρει χαμπάρι ότι μόνο έτσι θα φύγει το ακίνητό τους και σε καλύτερη τιμή, δηλαδή υψηλότερη, αλλά και πιο εύκολα. Διότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο μέσος φοιτητής αδυνατεί να κάνει μετακόμιση ή να αγοράσει καινούργια έπιπλα. Οπότε το δίνουν επιπλωμένο οι ιδιοκτήτες, παίρνουν και κάποια χρήματα παραπάνω. Και μάλιστα το κυριότερο είναι το ότι έχουν και τη σιγουριά ότι μπαίνει το παιδί μέσα και ενδεχομένως να καθίσει έως και 4 χρόνια, 4 έτη των σπουδών του. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για έναν ιδιοκτήτη. Να γλιτώσει
την εναλλαγή που... και τη φθορά. Φυσικά. Επειδή όμως δεν έρχονται μόνο ξένοι στη Θεσσαλονίκη προς ενοικίαση, οι αλληλεγγύοι Θεσσαλονίκοι ως γονείς οι φοιτητές συχνά χρειάζεται να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα σε άλλη πόλη για τα παιδιά τους. Τι πρέπει να προσέξουν σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξουν όλοι οι γονείς πρώτα απ' όλα τα ακίνητα που θα πηγαίνουν να βλέπουν να είναι καθαρά. Δηλαδή δεν σημαίνει να έχει περάσει από μέσα ένα συνεργείο καθαρισμού, αλλά να μην έχουν υγρασίες, να είναι σε καλή γειτονιά, ήσυχη γειτονιά, να ρωτήσουν τον κόσμο γύρω-γύρω τι επικρατεί εδώ, τι κόσμο ζει. Επίσης, να είναι κοντά σε στάση αστικού λεωφορείου, γιατί όλες οι πόλεις της Μακεδονίας γύρω-γύρω, που γνωρίζουμε τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, εξυπηρετούνται μέσω των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οπότε, το κατά κύριο λόγο πρέπει να είναι το σπίτι καθαρό μέσα από όλα αυτά που αναφέραμε, να είναι κοντά σε στάση αστικών λεωφορείων και όσο δυνατόν περισσότερο να είναι το σπίτι κέντρο από κέντρο. Ακούω παράπονα από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για επιπλωμένα, ανακοινωνισμένα διαμερίσματα για φοιτητική χρήση και δεν βρίσκουν. Υπάρχουν σπίτια για τους φοιτητές ή υπάρχουν όσα ζητάει η αγορά στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Δυστυχώς τώρα, αυτές τις ημέρες που διανύουμε, βγαίνουν κάποια κίνητα. Επειδή κάποιοι τελειώνουν τις σπουδές τους και φεύγουν, τελειώνουν η σεζόν. Πολύ σωστά. Αλλά είναι το θέμα ότι ο όγκος είναι μαζικός. Υπάρχει πληθώρα ανθρώπων που ψάχνουν να νοικιάσουν. Οπότε δεν υπάρχουν ακίνητα. Ήδη τώρα που αρχίζουν και γίνονται κάποιες ενοικιάσεις από μέρα σε μέρα για να προλάβουν την επόμενη φοιτητική περίοδο, θεωρώ ότι στις επόμενες 15 μέρες θα αρχίσουμε να έχουμε πάλι μεγάλο πρόβλημα και δεν υπάρχει κανένα. Άρα δηλαδή όσοι άνθρωποι. Άρα μια λύση είναι να έρχονται από τον Ιούνιο να ενοικιάσουν το σπίτι που θα χρειαστούν το Σεπτέμβριο. Αν γνωρίζουν ότι περνάνε στη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Αν δεν το γνωρίζουν, είναι μία ή άλλη. Δηλαδή μπορούν να κάνουν τα έξοδα, να έρθουν εδώ να ενοικιάσουν κάτι και να πάει ο κόπος τους χαμένος. Κύριε Πεσιρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το επόμενο θέμα. We'll be right back.